Η Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί μου, ήλθε με τα δώρα της. Και πρώτο δώρο της ήταν αυτή η Ανάσταση του Χριστού. Επειδή εις Αυτόν επίστευσαν οι μαθητέ και η πίστη στον εδικαιώθη ότι όντως ήταν Υιός του Θεού, και αυτό ήταν μία παμέγιστη ευλογία δια τους μαθητάς. Η πίστη στον δεν έπεσε εις το κενόν. Θα γράψει ο Παύλος: «Δικαιωθέντες σουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Βλέπετε, δικαιωθέντες εκ πίστεως. Δικαιωθήκαμε από την πίστη και έτσι ειρήνην έχουμε προς τον Θεόν δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού και το απέδειξε με την Ανάστασή Του. Όπως ακόμη λέγει ο Παύλος: «Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός». Δηλαδή συνέστησε την αγάπη Του σε μας, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε και φυσικά και ανεστήθη. Συνεπώς έχουμε αυτήν ταύτην την Ανάσταση του Χριστού σαν το πρώτο δώρον, το οποίο δώρον αποκτήσαμε δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν. Για να δείτε τη διαφορά, σας θυμίζω, όταν οι στρατιώτες που φιλούσαν τον τάφον αντελήφθησαν τα γενόμενα, έσπευσαν και ανήγγυλαν εις τους αρχιερείς και εις τους γραμματείς και εις τους φαρισαίους ότι ανεστήθη ο Ιησούς, και εκείνοι τους είπαν: «Μη μιλάτε, σοπάρτε, πάρετε χρήματα και πείτε, ημών κοιμωμένων, ενώ κοιμόμαστε, ήλθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα». Επειδή δεν είχαν την πίστη, δεν πήραν το δώρον της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ανεστήθη ο Χριστός. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι έχουμε αυτό το δώρο του αναστημένου Χριστού, αυτό τούτου του Χριστού, ένα δεύτερο δώρο είναι αυτό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, διότι τον Λουκάν μετερχόμεθα τώρα, τις μαρτυρίες του, την διδασκαλία του, τη δίγησή του περί του Ιησού Χριστού του Αναστάντος. Λέγει: «Και κηρυχθήνε», το λέει ο Χριστός στους μαθητάς του, «και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού του Χριστού του Αναστάντος μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ». Και να, θα κηρυχθεί στο όνομα του Χριστού, του Μεσσίου. Τι μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αφού θα γίνει η αρχή από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα δώρα πίστης και άφεσης αμαρτιών θα ήσαν δυνάμει του ονόματος του Χριστού, και όχι μόνον δια τους Εβραίους αλλά και δια τα έθνη. Πίστης και άφεσης αμαρτιών, το δεύτερο δώρο, άφεσης αμαρτιών. Και έτσι όλα τα έθνη θα γίνονται αγαθή κληρονομία του Χριστού. Μεγάλο πράγμα, άφεσης αμαρτιών. Εξάλλου το ανεκκίνωσε αυτός ο Χριστός εις τους μαθητάς του λέγοντας, μας αναφέρει, μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Εδόθημι
πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μου εδόθηκε κάθε εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Και τούτο προφητεύθηκε. Μας το αναφέρει ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ, που λέγει «Έτησε παρεμού», λέγει ο πατήρ εις τον Υιόν, εις τον Υιόν ως ανθρώπου. Προϋποτίθεται η ενανθρώπιση του Υιού, γιατί ο Υιός είναι ομοίησος με τον Πατέρα και είναι Θεός. Αλλά ως προς την ανθρωπίνη του φύση, «Έτησε παρεμού, ζήτησε από μένα και δώσω σοι, και θα σου δώσω τα έθνη, συγγνώμη, και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης». Και θα σου δώσω, λέει, σαν κληρονομία σου, τι, τα έθνη, αλλά ακόμη και την κατάσχεσή σου, δηλαδή την κατοχή σου, έως τα πέρατα της γης. Εγώ, ο πατήρ, σε σένα τον Υιόν, ως προς την ανθρωπίνη σου φύση. Και όλα αυτά αναφέρονται, θα το ξαναπώ άλλη μία φορά, εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, γιατί ως προς την Θεία φύση θέμα δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν είναι μόνον αυτά τα δώρα, δηλαδή η πίστης και η άφεση των αμαρτιών, διότι απλώς αυτά αποτελούν δώρα εισαγωγικά. Τι θα πει εισαγωγικά? Είναι εκείνα που εισάγουν στα μεγάλα δώρα που είναι η μακαριώτης της Βασιλείας του Θεού. Διότι μόνο όταν θα πιστέψω, μόνο όταν μετανοήσω για τις αμαρτίες μου, προϋποτίθεται για τη συγχώρηση, γιατί το αναφέρει αυτό, και θα μου αφαιθούν οι αμαρτίες, τότε θα απολαύσω τα άλλα, τα μεγάλα δώρα, τα δώρα της Βασιλείας του Θεού, τα οποία απορρέουν από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού εις την Βασιλεία του, όπως μας το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και όψονται το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών, και το όνομα εκείνου του Ιησού Χριστού θα είναι στα μέτωπά τους, όπως θα είναι στα μέτωπα των ανθρώπων του Αντιχρίστου και του Σατανά το δικό τους όνομα. Το 666, εδώ θα είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι του ανήκομαι. Αυτό σημαίνει, όπως παλιά οι Ρωμαίοι, να σας το πω τούτο, τους φυγάδες τους σημείωναν με πυρωμένο σίδερο εδώ στο μέτωπο ένα F λατινικό, που σημαίνει fugitivus, δηλαδή φυγάς. Και συνεπώς πρέπει να αναζητηθεί αυτός ο δούλος δια να αποδοθεί στο αφεντικό του, και ο δούλος ή το κτήμα του αφεντικού. Εδώ είμαι θα η κληρονομία του Υιού, όχι δούλη με την σημασία την αρχαία, αλλά είμαι θα κληρονόμη και χωράμφητρο ποντινά, ιδιοκτησία του Ιησού Χριστού, αλλά αγαθή κληρονομία, επιθυμητή κληρονομία. Και τότε θα βλέπουμε το πρόσωπό του, θα είναι το όνομά του εδώ, που σημαίνει του ανήκομαι, και τότε θα έχουμε όλα τα αγαθά του προσώπου του, από όπου από εκεί απορρέουν, που είναι η Βασιλεία του. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Βασιλεία του. Δεν είναι δυο ξεχωριστά πράγματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για να το καταλάβουμε περί ηλίου και ακτινοβολίας, δεν είναι δύο ξεχωριστά, διότι η ακτινοβολία εκ του ηλίου πηγάζει. Δεν μπορούμε να έχουμε τη Βασιλεία του Θεού χωρίς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ας δούμε πιο κοντά αυτό το θέμα της μετανοίας και της αφέσεως των αμαρτιών, όπως το λέγει ο Κύριος εις τους μαθητάς του την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς του. Όταν κάποτε ο Κύριος είπε σε εκείνον τον παραλυτικό που χάλασαν τη σκεπή και τον κατέβασαν μπροστά του,
αφέοντέσι εαμαρτίε, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Εκεί η παρακαθήμενη γραμματής μας, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, διαμαρτυρήθησαν ότι μπα, ποιος είναι αυτός που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνον ο Θεός. Τώρα ήρθε η ώρα να φανεί ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορούν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αφού με την Ανάστασή Του απέδειξε ότι είναι Θεάνθρωπος και έχει συνεπώς το δικαίωμα να συγχωρεί τις αμαρτίες επί της γης. Τότε ή το αμφισβητήσιμον, ήταν θέμα πίστεως. Τώρα έχουμε το τεκμήριον, την απόδειξη. Εξάλλου, από το Σταυρό και την Ανάσταση επήγασε η άφεση των αμαρτιών. Και εφόσον οι άνθρωποι θα μετανοούσαν, τότε θα μπορούσαν να δεχθούν την άφεση των αμαρτιών του. Το κήρυγμα των Αποστόλων ήταν κήρυγμα μετανοίας Ιουδαίων και Εθνικών. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος είπε στα πλήθη: ασφαλώσουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησαν, τούτον τον Ιησούν όν ημείς εσταυρώσατε. Να το ξέρετε, λέει, πας οίκος Ισραήλ, όλη η πατριά του Ισραήλ, ότι αυτόν ποιον, τον Ιησούν, ο Θεός τον κατέστησε Χριστόν, δηλαδή Μεσσίαν, δηλαδή Μεσίτην. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική λέξη Μεσίτης με τον Μεσσίας, συμπίπτει, φωνητικός. Δηλαδή ότι είναι ο λυτρωτής, εκείνος που θα σώσει τους ανθρώπους, ο οποίος είναι και Κύριος, δηλαδή Θεάνθρωπος. Να το ξέρετε, λέγει, ότι ο Θεός όρισε τον Ιησούν Χριστόν, Μεσσίαν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Φοβερόν, τον οποίον σεις, τι σταυρώσατε, φυσικά την ανθρωπίνη του φύση. Και όταν εκείνοι είπαν, κατανυγέντες, λέει, κατανυγέντες, κατανύσω θα πει νήτο, θα πει τρυπώ, κατανυγέντες θα πει κατατρυπήθηκε η καρδιά τους. Και αυτή η κατάνυξη επιφέρει και δάκρυα και πόνο. Τι ποιήσουμε, άνδρες αδελφοί, όταν εσείς μας λέτε ότι εμείς εσταυρώσαμε τον Ιησούν? Ναι, πώς τον εσταύρωσαν? Διότι συνεφώνησαν με τους αρχοντάς τον, δεν πήγαν οι ίδιοι να καρφώσουν τον Χριστόν επί του Σταυρού? Όπως και εκείνοι που συμφωνούν με τους εχθρούς του Χριστού, τι κάνουν? Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού, τον ξανασταυρώνουν. Τι ποιήσουμε, άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε? Ακούτε τι απάντηση πήραν από τον Απόστολο Πέτρο. Μετανοήσατε, αυτό, μετανοήσατε, και βαπτιστήτο έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Μετανοήσατε, βαπτιστείτε και εις το όνομα του Ιησού Χριστού θα βαπτιστείτε για να πάρετε την άφεση των αμαρτιών σας, να σβήσει ο Θεός την ενοχή σας, όχι μόνο, και λείψαστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και τότε θα πάρετε και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, εκείνη την οποία εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε να έχουμε εμείς. Γιατί αυτά τα είπε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. «Ημίν γαρεστήν», συνεχίζει ο Πέτρος, «ημίν γαρεστήν η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν». Η επαγγελία, λέγει, αυτή είναι για σας και τα παιδιά σας και για εκείνους που είναι μακράν. Ποιοι είναι μακράν? Όλα τα έθνη. Όλοι έχετε μερίδιον,
όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών, όσους προσκαλέσει ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Το ίδιο θα πει και ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, όπως και στην απολογία του στον Αγρίπα. Θα του πει, τον ερώτησε, εσύ τι κάνεις, τι φτιάχνεις? Και λέγει ο Παύλος στον Αγρίπα, εισπάσαντε την χώρα της Ιουδαίας και της Έθνεσιν, σε όλη την περιοχή της Ιουδαίας αλλά και στους εθνικούς, απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφει επί των Θεών. Τι τους λέγω? Να μετανοούν και να επιστρέφουν εις των Θεών, και όχι μόνον, αλλά και άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας, αλλά και να πράσουν έργα άξια της μετανοίας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα κεντρικό σημείο, τεράστιο δώρο, ότι ο Σταυρός του Χριστού και η Αναστασή του χαρίζουν τώρα την άφεση των αμαρτιών. Τεράστιο. Χωρίς την άφεση των αμαρτιών πώς θα μπορούσαμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού? Αδύνατο. Πότε λοιπόν ακούστηκε κήρυγμα μετανοίας και αφέσεως αμαρτιών σε μια παγκοσμία κλίμακα? Είναι η πρώτη φορά. Και αυτό είναι το τεράστιο δώρο του Αναστάντος Χριστού. Και σας υπενθυμίζω, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι δώρο εισαγωγικών. Αυτό θα μας οδηγήσει στα άλλα, τα πολύ πολύ μεγαλύτερα δώρα, όπως σας είπα, στη Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει ο Κύριος να ομιλεί εις τους μαθητάς του, όπως διατυπώνει ο Λουκάς τα πράγματα. Αυτά λέγονται την ίδια μέρα της Αναστάσεως του, εις το υπερών που είναι οι μαθηταί, είναι οι δύο προς Εμαούς και πολύ πολύ άλλοι παρόντες. Και εμφανίζεται ο Κύριος, είναι ήδη εσπέρα, και τους λέγει αυτά που σας λέγω τώρα. Φυσικά αυτά επανελήφθησαν και επανελήφθησαν σε διαφορετικές στιγμές που ο Κύριος ενεφανίζεται εις τους μαθητάς του. Και λέγει, «Ημείς δε είστε μάρτυρες τούτων, σεις είσαστε οι μάρτυρες όλων αυτών». Σε τι μάρτυρες? Λέγει ο Ζυγαβηνός, «Μάρτυρες του πάθους και της Αναστάσεως και της όλης οικονομίας μου». Ό,τι είδατε σε μένα, τα πάθη μου τα είδατε, την Ανάστασή μου την είδατε, είδατε πως ακριβώς εγώ στον κόσμο επολιτεύθην και ποιεν η οικονομία μου, δηλαδή το ότι απεστάλλην υπό του Πατρός μου να έρθω να σας σώσω, και τούτα από την αγάπη του Πατρός μου. Πατέρα μου, λέει στην αρχιερατική του προσευχή, από σένα βγήκα και σε σένα έρχομαι. Αυτή είναι η οικονομία του Υιού. Από σένα βγήκα και σε σένα έρχομαι. Μπήκε μέσα στην ιστορία μας και ξαναγυρίζει πίσω στον ουρανό. Αυτή είναι η οικονομία του Υιού. Αυτά όλα, λέγει, που τα είδατε, τα ακούσατε, τα υψηλαφίσατε, αυτά όλα θα λέτε εις τον κόσμο, έτσι θα σταθείτε για μένα μάρτυρες, ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου έπρεπε να στηριχθεί εις την μαρτυρία των μαθητών. Ναι, γιατί? Διότι ήσαν μάρτυρες αυτόπτε. Αυτόπτε και αυτίκοοι. Το λέγει ωραιότατο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το προήμιον της πρώτης του επιστολής, που λέει, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε, εκείνο που εθεωρήσαμε, εκείνο που εωράκαμε, το λέει με τα δύο ρήματα και κάνει επαναλήψεις, εκείνο που τα χέρια μας άγγιξαν και ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Ναι, δίδουν την μαρτυρία, οφείλουν να δώσουν την μαρτυρία τους οι Απόστολοι. Αυτό για τους Αποστόλους είναι το μέγα προνόμιο, να δώσουν την μαρτυρία δια το πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού. Αλλά ένα προνόμιο όμως
που θα μπορούσε να τους κόστιζε πολύ κόπον, έπρεπε να ανατρέξουν σε όλη την οικουμένη να το πούν αυτό, πολύ κόπον, πολύ περιπέτεια, αλλά και ακόμη και αυτή τη ζωή τους. Παντού οι Απόστολοι αναφέρονται σε αυτήν την μαρτυρία και το κάνουν γιατί πήραν την εντολή από τον Χριστό. Και έσεστε μη μάρτυρες, λέει ο Χριστός, που είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, είναι λίγο πριν ο Κύριος αναλυφθεί. Γι' αυτό σας είπα, αυτά υπόθηκαν και ξαναυπόθηκαν κατά τη διάρκεια των 40 ημερών, και την πρώτη μέρα και άλλες φορές, και τώρα την τελευταία ημέρα, λίγο πριν της αναλήψεώς του. Και λέγει εις τους μαθητάς, πράξεις 1,8, και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Εις τις τελευταίες εσχατιές της γης θα είσαστε για μένα μάρτυρες. Και η θέση του Ιούδα γιατί ανεπληρώθη, για να αποτελεστεί ανεπληρώθη από τον Ματθία με κτήρο, όπως το ξέρετε, γιατί, για να έχουμε πάλι τον αριθμό 12 των μαθητών? Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα, δεν πέφτει εκεί το βάρος, αλλά τι, για να σταθεί, το λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει πρέπει κάποιος να πάρει τη θέση του Ιούδα για να σταθεί αυτός ο 12ος μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, στον 22ο στίχο. Να σταθεί μάρτυρας. Ακούτε, μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού. Είναι από εκείνους που ήσαν στο υπερόν και είδαν και ξαναείδαν και ξαναείδαν τον Χριστόν αναστημένον. Ακόμη θα πει ο Απόστολος Πέτρος στα πλήθη την ημέρα της Πεντηκοστής, τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες εμείς εσμέν μάρτυρες, του οποίου όλοι εμείς είμεθα μάρτυρες, ούτε ένας ούτε δύο μάρτυρες. Όταν μάλιστα ενώπιον, λέει, δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα, λέει ο παλαιός νόμος. Εδώ έχουμε δεκάδες από μάρτυρες. Μάλιστα στο υπερόν, ξέρετε πόσοι ήσαν την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί όχι και την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού? 120 άνθρωποι, ούτε ένας ούτε δύο ούτε τρεις. Και ύστερα τις άλλες εμφανίσεις στην Γαλιλαία, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ήσαν πάνω από 500 μάρτυρες, και μάλιστα λέγει μερικοί απέθανον, εκοιμήθησαν, οι περισσότεροι ζουν. Τα γράφει αυτά στους Κορινθίους, σαν να τους λέει πηγαίνατε να τους ερωτήσετε, αυτόπτε μάρτυρες. Και ο Απόστολος Παύλος ακόμη θα πει, ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα, πηγαίνοντας προς Δαμασκόν, Κύριε ποιος είσαι? Ιησούς ον σι διώκεις. Και θα πει, γιατί πολλές φορές έκτοτε συνέβη, εγώ ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα, εγώ δεν έχω δει τον Ιησούν Χριστόν, τον ζώντα, τον αναστημένο Ιησούν Χριστόν. Και η μαρτυρία των Αποστόλων ήταν αληθινή, αγαπητή μου, η δική μας η πίστης πάνω στη μαρτυρία των Αποστόλων βρίσκεται. Γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ. Η δική μας η πίστης πού στηρίζεται? Στη μαρτυρία των Αποστόλων. Ναι. Κανείς εξάλλου, αφού ήταν αληθινή η μαρτυρία τους, κανείς δεν θυσιάζει τη ζωή του για ένα μύθο. Θα ήταν παραμύθι, αλήθεια, η Ανάσταση του Χριστού, και να θυσιάσουν τη ζωή τους οι αυτόπτε και αυτοίκο οι μάρτυρες του Χριστού. Θα ξαναπώ, κανείς δεν θυσιάζει τη ζωή του για ένα παραμύθι. Και συνεχίζει ο Κύριος το λόγο του εις τους μαθητάς του, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εις ημάς, εφημάς, ημείς δε
καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως που ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Και να εγώ αποστέλω την υπόσχεση του πατέρα μου σε εσάς. Εσείς δε καθίσατε εις την πόλη Ιερουσαλήμ, μείνετε έως ότου ντυθείτε δύναμη εξύψους. Θα μπορούσαν οι μαθητές να αντιλέξουν ότι πώς θα σταθούμε, Κύριε, μάρτυρες της δικής σου Αναστάσεως σε ανθρώπους που σε εφώνευσαν, σε εσταύρωσαν και μετήλθαν τη συκοφαντία ότι κλέψαμε το σώμα το δικό σου και είπαμε ότι αναστήθης. Σε τέτοιους ανθρώπους θα πάμε τώρα να κηρύξουμε την Ανάστασή σου? Ή σε εθνικούς ειδωλολάτρες μακράν που δεν σε γνώρισαν ποτέ? Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, μη φοβόσαστε, διότι θα ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Δηλαδή θα έχετε πάρει ως ακαταμάχητον βοηθών σας το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θα ντυθείτε. Και όταν λέγει «Ιδού εγώ αποστέλω», το λέει σε χρόνο ενεστώτα, δεν λέει «θα αποστείλω», αποστέλω. Γιατί σημαίνει ότι η αποστολή του Αγίου Πνεύματος θα είναι το χρονικός αμεσοτάτη. Και λέγει «Ιδού εγώ αποστέλω». Ναι, εάν ο Χριστός δεν ανελαμβάνεται εις των ουρανών και δεν είναι κάθητο εις τα δεξιά του Θεού Πατρός με την ανθρωπίνη του φύση για να τη δικαιώσει έναντι του Πατρός, το Πνεύμα το Άγιον δεν θα ήρχε το εις τον κόσμο. Διότι απέσυρε ο Πατήρ το Πνεύμα του το Άγιον ένεκα της αμαρτίας των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε «Συμφέρει να εγώ απέλθω». Γιατί? Γιατί αλλιώτικα το Πνεύμα του Άγιον πώς θα έλθει? Πρέπει η ανθρωπίνη φύση να ανεβεί εκεί μπροστά στον Πατέρα. Και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και από τον Πατέρα, συγγνώμη, εκπορεύεται μεν από τον Πατέρα, αλλά αποστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Η εκπόρευση μόνο από τον Πατέρα. Η αποστολή και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Γι' αυτό λέει «Ιδού εγώ αποστέλω ημίν». Και λέγεται «Επαγγελία του Πατρός μου», «Υπόσχεση του Πατρός μου», επειδή δια του προφήτου Ιωήλ, που το βρίσκουμε στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, είπε ο Θεός, υπεσχέθη ο Θεός, ότι εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Το υπεσχέθη λοιπόν ο Θεός. Και είναι η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού και μόλις 10 ημέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού, και το Πνεύμα το Άγιον ήλθε. Και λέγει ενάρθρος την επαγγελία του Πατρός μου, την ενάρθρος, για να δείξει ότι το μία, όχι μία, ή το η κορυφαία υπόσχεση του Θεού Πατρός. Γιατί πολλά υπεσχέθη ο Πατήρ, αλλά η κορυφαία ήταν να έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Δύο στάθηκαν οι κατεξοχήν μεγάλες επαγγελίες του Πατρός, αγαπητοί μου. Πρώτον, είναι η οικονομία του Υιού να στείλει τον Υιόν του εις τον κόσμο. Και δεύτερον, είναι η οικονομία του Αγίου Πνεύματος να στείλει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Αυτές οι δύο παμέγιστες, ασυλλήπτως παμέγιστες υποσχέσεις, επαγγελίες του Θεού Πατρός. Και έπρεπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ για να γίνει φανερά η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Φανερά, κατά τρόπον πανηγυρικών και λαμπρών, επειδή στις ημέρες του Νόε τούτο είχε αποχωρήσει το Πνεύμα το Άγιον. Είναι χαρακτηριστική δε η έκφραση που λέει ο Θεοφύλακτος «Ενδύσιστε δύναμην εξύψους, ουκ είπε δε δέξιστε, αλλά ενδύσιστε το πάντοθεν φρουρητικόν της πνευματικής οπλήσεως υποφαίνων».
Τα ρούχα μου με περιβάλλουν και το Πνεύμα το Άγιον με περιβάλλει. Δηλαδή από παντού με περιφρουρεί. Γι' αυτό είπε θα ντυθείτε δύναμη εξύψους. Που σημαίνει ότι υπερβαίνει το Πνεύμα το Άγιον τις δικές μας δυνατότητες. Αγαπητοί, εδώ τερματίζει ο Λουκάς τους λόγους του Αναστάντος Κυρίου Ιησού. Οι μαθητές ασφαλώς θα είχαν συγκλονιστεί. Έβλεπαν από το ένα μέρος το μέγα βάρος να σταθούν στον κόσμο μάρτυρες των παθημάτων και της Αναστάσεως του Χριστού και από το άλλο μέρος αυτόν τον Αναστάντα Κύριον με τις υποσχέσεις Του. Και ταυτόχρονα είχε γεμίσει η ψυχή των χαρά ανίποτη, και τούτο γιατί Χριστός Ανέστη.